Τα προβλήματα με το κόστος των πρώτων υλών στα δημόσια έργα συνεχίζουν να εφίστανται και να θέτουν σε αμφισβήτηση το σχεδιασμό της περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι τιμές στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στα δημόσια έργα έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο χρόνο με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το ενδιαφέρον των εργοληπτριών εταιριών. Υπάρχουν εργολαβίες τις οποίες πάμε σε επαναδημοπράτηση, όπως είναι το Ευραψάνη στα υπόγεια δίκτυα, όπου κανένας ανάδοχος λόγω της μεγάλης έκπτωσης αλλά και της μεγάλης αύξησης τιμής του PVC, της ασφάλτου, του σιδήρου, δεν δέχτηκε να κάνει το έργο. Τα νέα έργα βέβαια που βγαίνουν με χαμηλές εκπτώσεις και είναι λογικό για να μπορέσει να εκτελεστεί το έργο. Βέβαια για τα έργα στα οποία βρίσκονται ήδη εργοληπτικές εταιρείες ή και έργα τα οποία είχαν δημοπρατηθεί και τώρα υπογράφουμε τη σύμβαση, θα υπάρξει πρόβλημα. Γι' αυτό και το Υπουργείο μελετά για την αναθεώρηση των τιμών. Με αφορμή το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επαναφέρει το ζήτημα των πολύμηνων καθυστερήσεων στα δημόσια έργα από το στάδιο της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι το στάδιο της συμβασιοποίησής τους. Όταν ένα έργο κάνει να δημοπρατηθεί και να συμβασιοποιηθεί τουλάχιστον ένα χρόνο, μέσα στον χρόνο αυτό συντελούνται πάρα πολλές αλλαγές, οι οποίες δεν είναι προβλέψιμες από τους εργολήπτες, αλλά δεν είναι προβλέψιμες και γενικότερα, γιατί η εποχή είναι αναθεωρητική και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα έργο όταν ξεκινάει και να συμβασιοποιηθεί ένα χρόνο, θέλει από τη δημοπράτηση μέχρι τη συμβασιοποίηση ένα χρόνο. Σε αυτόν τον χρόνο μπορεί να αλλάξουν οι τιμές και όπως άλλαξαν τώρα οι τιμές των υλικών, με αποτέλεσμα οι εκπτώσεις οι οποίες δώσαν οι προσφορές να μην ανταποκρίνονται στη συνθήκη τη σημερινή και να μπαίνει μέσα ο εργολάβος. Το να μπει μέσα ο εργολάβος δεν συμφέρει κανέναν.